Εσπάνω, φίλε. Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν συμμαζεύεται. Εδώ ντε μέχρι τα σύνορα ποια ήταν αυτά. ...68% καύσιμο. Και 4 ώρα το απόγευμα να βάλουμε καύσιμο. Πα, άστο αργότερα. Γεια σου αδερφέ. Αλλά και εδώ στη σύνορα με Πορτογαλία ή Ισπανία. Εδώ για να δούμε μία. Μπράβο. Πάμε για καρφί και λεόν. Εδώ κάπου στη λεόν θα την πέσουμε τώρα, γιατί θα μας πάρει ώρα εδώ πέρα. Τι ώρα είναι τώρα? Μπράβο, 5 ώρα. Να δούμε τη λεόν, να δούμε το viewpoint. Κάπου εκεί θα την πέσουμε για ύπνο. Το τελευταίο viewpoint του DLC, ρε φίλε, για να δούμε τι θα είναι αυτό σήμερα. Τα πιο όμορφα viewpoint είπαμε ήταν στο προηγούμενο δρομολόγιο. Τα δύο αυτά που είδαμε, τα δηληστήρια και ο πύργος. Να πάτε να το δείτε το δρομολόγιο. Α, φιλαράκι, χαλάρωσε τώρα εδώ στην καμπίνα μέσα στο τάφε. Τον αυτόματο τόση ώρα. Δεν έχω και σιωροδηγόρη, φίλε, να το βάλω εδώ να το πάρει τώρα να πάω πίσω στο κρεβάτι.
πίσω κρεβατάκι. Καλό έχει, ε. Αναπαυτικό είναι. Έτσι, κόμβι εδώ με τα όλα τους, ε. Οκτώβιο Ρούτο Ντελαπλάτα, Α66 και τα μυαλά στα κάγκελα που λέει φιλαράκι. Έχω και τα πόδια πάνω στο ταμπλό τώρα εδώ και όποιος αντέξει. Γυρίζει με τα τρελά του, μας κάνει το GPS εδώ. Α, θα μπούμε πρώτα μέσα στη Λιόν. Ωραία, φίλε. Τον κατάλαβα το τσάκαλο, εγώ άργησα να πατήσω το retarder να κόψει. Στο τσακ λίγο έτσι θα τον γλιτώναμε. Εντάξει, τον πήραμε λίγο, στο φτερό. Ρε τι τσακάλια είναι αυτά, ρε. Ευτυχώς δεν έρχονταν και κανένας από αριστερά. Να μας προσπεράσει, να τους μαζέψουμε και τους δύο μαζί. Αφού βλέπεις, ρε μεγάλε. Φορτηγό φορτωμένο, σαν να με τα φώτα, πού πας να βγεις. Λεόν, δεν την ανακάλυψε. Την ανακαλύψει τώρα λες. 47 από τις 49 πόλεις, ακόμα 2 πόλεις. Γιατί ρε μεγάλε, κάτσε. Α, δίκιο έχει. Βίγια Δολίδ και Σαλαμάγκα έχουμε ακόμα. Να ανακαλύψουμε δύο πόλεις όντως. Μπράβο. Παίζουν λίγο τα FPS τώρα εδώ στη Λιόν, αλλά ψηλά, ψηλά πράγματα, μια χαρά πάει. Πολύ εταιρεία εδώ στη Λιόν, φίλε. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Για το GPS τι γίνεται. Ρενό αντιπροσωπεία εδώ. Γιατί μας το βγάζει τώρα έτσι. Εντάξει, δεξιά θα πάμε. Δεν είδαμε τη μία πλευρά της Λεόν. Της εταιρείας βιομηχανική και αυτά. Εδώ είναι οι κατοικίες. Πάμε και στην άλλη πλευρά της τώρα να δούμε. Εκεί τι διαφορετικό θα έχει. Ωραία σπιτάκια, ε.
πλαϊκή υπαίθρια εδώ στη Λεόν. Αγοράσεις με τη φρουτάκι θες. Μια χαρά τις βρίσκω. Λοιπόν, μπερδεύτηκε τώρα το φίλε, για να δεις τι γίνεται. Κοίτα εδώ να δεις τι γίνεται τώρα. Έτσι. Μία εδώ και μία εδώ. Πάλι μπερδεύτηκε. Άστο να μπερδευτεί, εμείς την ξέρουμε τη δουλειά μας. Και από εδώ η ίδια φάση είναι στη Λεόν. Εταιρείες έχει. Παλέτες βλέπω εδώ. Γερανή, βαρέα οχήματα. Έχει πολύ πράγμα. Με τα πάρκα τους εδώ, το λουδάκι τους. Ωραία φάση. Παγκάκια δίπλα στα λουλούδια, καθίσεις να πιεις τον καφέ σου. Το τζινάδικο εδώ. Έχει πολύ τυρί. Άρεξε τώρα ο αδερφός εδώ, πάει για καφέ. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, εδώ τώρα για να μην κάνουμε καμιά βλακία εμείς με το GPS. Κάτσε να δούμε μία που πάμε. Μπράβο, θα βγούμε μία να πάμε να δούμε το viewpoint εμείς πάνω. Να δούμε και εδώ τη διαδρομή βόρεια λίγο της Λεόν, γίνει πάση και την πέσουμε πουθενά για ύπνο. Έχουμε ώρα ακόμα. Ακόμη. Και θα δούμε πως θα την κάνουμε τη δουλειά μετά για κάτω. Έτσι, ακριβώς εδώ είναι η έξοδος για χηγών. Από εδώ θα πάμε κι εμείς για να δούμε το viewpoint.
Άντε ρε φίλε, λίγο κατηφορίτσα να πούμε, να ρολάρει το φορτηγό. Μας τρελάνε τις ανηφοριές εδώ. Κόψε ρε. Για να δούμε εδώ τι λοιπόν θα είναι πάνω στα βουνά. Κάμια τοποθεσία, τρελή θέλει εδώ. Μέσα στο τούνελ θα σε περάσουμε φιλαράκι τώρα. Πόσο φορτωμένος είσαι δηλαδή. Παρανομία φουλ, ε. Βουνό ή λίμνη ρε φίλοι τώρα θα έχουμε. Ε, λίμνη εγώ λέω. Θα μας παίξουν εδώ στο viewpoint. Λιμνούλα special που λέτε. Για να δούμε. Τεχνητή λίμνη Barrios de Luna. Ωραία ονόματα, ε. Το achievement λέει κάτω αριστερά το Steam ξεκλειδώθηκε. Άρα και τα είδαμε όλα τα viewpoint φιλαράκι. Μπράβο. Πώς τρύπαμε τη λίμνη. Barrios de... Ξέχασε ρε παγάλη. Ωραία φάση. Τεχνητή λίμνη λέει. Ένα πράγμα σαν τη λίμνη πλαστήρα δηλαδή εδώ. Στην καρδίζα σε εμάς. Ωραίο viewpoint, μέσα στη φύση. Πολύ ωραία φάση, ε. Έτσι φίλε. Φωτογραφίες, καφεδάκι, τραπεζάκι, το σκυλί βόλτα, μπαρμπεκιού. Μπράβο, έχει και μονοπάτια, κάνεις τη βόλτα σου. Καλό σκηνικό. Λοιπόν, εδώ θα την πέσουμε και εμείς για ύπνο, ε. 8 η ώρα, ό,τι πρέπει είναι. Και μετά κατηφορήσουμε για κάτω. Λοιπόν, φλαράκια μου, την πέσαμε για ύπνο εκεί στη λίμνη. Μιλάμε για ύπνο τώρα. Ξεκούρεση τρελή. Τώρα είμαστε περιφερειακό Λεόν και κατεβαίνουμε να πάμε κάτω για τον προορισμό μας. Πάρουμε την έξοδο εδώ. Θα βγούμε καρφί για τον Α231 που θα μας πάει στην Βιγιαδολίδ. Πάρα πολύ ωραία. Ε, λέω τι να πάω να την πέσουμε τώρα μέσα στα Βεντζινάβικα, λέω στη Λεόν εδώ. Και κοιμηθήκαμε έξω στη φύση.
8.30 ώρα το πρωί. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Πάμε για την τελική ευθεία του δρομολογίου. Εγώ έρχομαι πίσω που τα έχουμε, δεν παθαίνουν τίποτα. Τηλέφωνο δεν μας φέρει το αφεντικό ακόμα. Εντάξει είμαστε. Πολύ ωραίο το skybox εδώ στα δεξιά μας, ε. Συννεφάκι καθαρό, ωραίο. Άντε ρε φίλε, σιγά σιγά να το τελειώσουμε ρε φίλε το DLC. Μα πάμε πουθενά αλλού να γουστάρουμε ρε φίλε, όχι το δεν γουστάραμε. Δύο μήνες ρε φίλε γυρνάμε εδώ στην Ισπανία. Τώρα για το επόμενο δρομολόγιο βρήκα κάτι πολύ ωραίο. Δύο μοντάκια που συνδυάζονται από έναν πολύ καλό καλλιτέχνη και εγώ τυχαία του βρήκα. Που μπορείς να κάνεις λέει εδώ το ταφ σειρώμενο φίλε. Τι έχουμε εδώ. Σειρώμενο και όχι με καρότσες, σειρώμενο βιτία, βιτίο μπρος, βιτίο πίσω. Πω και μόλις τώρα, μόλις το είδα, το καψουρεύτηκα. Αλλά το επόμενο δρομολόγιο είναι πολύ λίγα τα χιλιόμετρα αδερφέ να πούμε. Πόσα να είναι. Από Βικιαδολίδα φύγουμε, θα βρούμε ένα να μας βγάλει εδώ κάτω. Μπανταχώθ, κάτι θα βρούμε. Λίγα δεν είναι, λίγα θα είναι αυτά. Πόσα είναι, 500-600. Να καθίσω να το φτιάξω σειρώμενο να δω. Θέλω να το δοκιμάσω όμως. Για τόσα χιλιόμετρα, γιατί όχι. Να το δούμε και αλλιώς το ταφ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα κάτι φωτό εκεί. Πολύ καλό το αποτέλεσμα. Θα δούμε τώρα. Τελευταίο δρομολόγιο είναι, γιατί όχι. Ένα αποκυματάκι είναι, ένα καφέ, θα το φτιάξεις. Ναι, ασχοληθήκανε καλοί μόντερς με το ταφ. Βγάλανε καλά πραγματάκια δηλαδή.
βγάζει η εταιρεία τη βάση, σου λέει: «Μάγκες, θα σας δώσουμε το καινούριο μοντέλο του 2021 του DAF, του XG και XG Plus και κάντε ό,τι θέλετε», λέει. Βγάλτε αξεσουάρ, βγάλτε... Βγάλτε σασί, βγάλτε ήχους, βγάλτε τα πάντα. Εδώ κάναμε παράκαμψη για... για δολίλ, πως του λένε. Ναι. Πάμε πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που ήταν πολλά τα χιλιόμετρα σε αυτό το δρομολόγιο, ήταν γρήγορα σε αυτοκινητόδρομους πάνω. Τι έχουμε εδώ, ρε φίλε? Χτίζουν τα λάνια, πρόοδος. Δεξιά, αριστερά πάμε. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε ευθεία, φίλε. Πολύ ωραία πάει το τάφε. Για δολίδ. Ωραία σκηνικά και στη Βιαδολίδε. Μπράβο. Με τα φοινικάκια τους, με τις πολυκατοικίες τους εδώ. Είναι εδώ, ρε φίλες. Είναι αυτό έργο τέχνης. Τι σίδερα έχουν σηκώσει εδώ πάνω? Σκαλοσιά φτιάξαν. Να την πάρουμε για τη σκαλοσιά μια φωτογραφία.
κουμπά. Λέει ρε φίλε, είναι τόσο μακρύ. Ρε το να τζαμιρέπει στην πινακίδα ρε φίλε. τι θα πάθουμε σήμερα. Άντε να δούμε. Μία, δύο, πόσες φορές πήγαμε προς πίσω, τρεις, τέσσερις φορές. Άντε να δούμε φίλε. Αδιέξοδο, ε. Έχω δει ατζαμίδες και ατζαμίδες, αλλά... κοίτα να δεις, είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Φίλες τι χάσαμε όλο τον αέρα. Δεν έχει φίλε εδώ μέχρι να το βάλουμε. Μέχρι το βράδυ θα μας πάρει. Έτσι είναι, είπαμε, μαθαίνουμε κιόλας. Θέλει αέρα τώρα, θέλει. Σε ποιο παιχνίδι το είχε αυτό που κάναμε, στο Scania Truck Driver? Που έβγαζε διπλώματα και τέτοια. Ναι. Μπα, δίπλωση πάλι. Εκεί έχει τέτοια σκηνικά, να περάσεις από κάτι τοποθεστίες, να παρκάρεις. Εκείνο και το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε δώσει 2-3 φορές σε giveaway. Παλιά όταν κάναμε τους... τους διαγωνισμούς. Ο φιλαράκι είναι ζόρικα τα πράγματα εδώ, στενά. Τσιμματσίμου είμαστε. Κοίτα να δεις, ή από εδώ θα βρει ή από εκεί. Τώρα θα σε πω εγώ. Πόσες φορές πήγαμε προς πίσω, 10-15?
Εμπειράζει φίλε, προσπάθεια μετράει. Μας τελείωσε ο αέρας ρε φίλε, καταλαβαίνεις τώρα. Και πάλι στραβά θα το βάλουμε. Άντε ρε αδερφέ. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα τι μας έμεινε φίλε. Για να το βάλουμε μία μέχρι εδώ να δούμε. 460 χιλιόμετρα. Βάλει και τα εδώ και τα εκεί, 500 χιλιόμετρα. Λοιπόν, από πού φύγαμε σήμερα, Λισαβόνα, βόρεια της Λισαβόνα. Πόντε Ντεσόρ, Γουάρδα, πήραμε όλη την Πορτογαλία, ανεβήκαμε βόρεια, περάσαμε σύνορα, πήγαμε Ισπανία, Λεόν, όλες τις λεπτομέρειες στη Λεόν, το viewpoint εδώ, την πέσαμε για ύπνο εδώ στη Λίμνη, ήταν το viewpoint, τεχνητή Λίμνη. Κατεβήκαμε στον 231 και πήγαμε γαρφή για Βαγιαδολίδ. Τώρα μάλλον θα πάμε Βαγιαδολίδ, Σαλαμάνκα, να κατέβουμε εδώ κάτω και να πανταχώθηκα, ένα τέτοιο. Να μας φύγουν και αυτά. Άντε σιγούλια, σιγούλια. Έφυγε όλο φίλε. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο.